του iPhone 5S που είναι η νέα ναυαρχίδα της Apple. Έχει νέο επεξεργαστή στα 64 bit, ο οποίος είναι όμως ικανός να ανταπεξέλθει σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Πάμε να δούμε σε ένα αναλυτικό review. Είναι το iPhone 5S που ξεκλειδώνει κάπως έτσι. Ας το δούμε όμως περιμετρικά. Από αυτή την πλευρά έχουμε την θύρα για την κάρτα SIM μας, εδώ είναι και η οποία, και τίποτα άλλο. Στην κάτω μεριά έχουμε jack για τα ακουστικά, ηχεία, lightning port και τα μικρόφωνα. Ενώ από αυτή την πλευρά έχουμε το lock button, το διακόπτη για να κλειδώνει η συσκευή, και το volume rocker για την αυξομοίωση της έντασης του ήχου. Στο πάνω μέρος έχουμε μόνο το power button. Στο πίσω μέρος της συσκευής έχουμε την 8 MP κάμερα με το διπλό LED flash που έχει τη χρήση, θα το δούμε μετά. Και μπροστά έχουμε οθόνη 4 ιντσών, ανάλυσης 1136x640 pixels. Πίσω έχουμε το λογότυπο και την κάμερα, όπως είπαμε. Ας δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά της συσκευής. Έχουμε οθόνη LED Blacklit IPS 4 ιντσών, ανάλυση 640x1136, επεξεργαστής Apple A7, διπύρινος χωνισμένος στα 1,3 GHz, εξαιρετικά τράπητος, GPU PowerVR GA6430, αρκετά δυνατή, μνήμη RAM 1 GB, αποθηκευτικό χώρο 1632x64 GB, ενώ από συνδεσιμότητα έχουμε Wi-Fi, HSPA Plus και LTE. Η μπαταρία είναι 1560 mAh, ικανή να βγάλει μεγάλο ποσοστό της μέρας, αλλά με αρκετά χαμηλή χρήση. Στο θέμα της κάμερας, έχουμε κάμερα οπίσθια 8 MP με διπλό LED flash, το οποίο εξομοιώνει το φωτισμό για καλύτερα αποτελέσματα, HDR, δυνατότητα εγγραφής βίντεο 1080p στα 30fps, ενώ στα 720p έχουμε 120 κάρτε το ένα δευτερόλεπτο, που είναι αργή κίνηση. Και φυσικά, από θέμα λογισμικού, έχουμε το πολύ αναμενόμενο και πολύ συζητημένο iOS 7. Το νέο χαρακτηριστικό του iPhone 5S που έχει κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι φυσικά το Touch ID, που είναι στην ουσία αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων. Πάμε να δούμε πώς σετάρεται η υπηρεσία. Μπαίνουμε εδώ πέρα, μπορούμε να περάσουμε δακτυλικά αποτυπώματα από διάφορα δάχτυλα, για να το ανοίγουμε με διάφορα δάχτυλα, δίκτυα, αντίχειρα για παράδειγμα. Οπότε ας βάλουμε προσθήκη άλλο ένα και μας λέει να τοποθετήσουμε το δάχτυλό μας. Το περνάμε όσες φορές το ζητήσει μέχρι να συμπληρωθεί το αποτύπωμά μας. Πρέπει να μην μετακινείς το δάχτυλο, να σταθερό όταν το ακουμπάνε πάνω. Και το περνάμε αρκετές φορές μέχρι να το αναγνώσει πλήρως. Όσο περισσότερες φορές, τόσο το καλύτερο. Ολοκληρώνεται έτσι η διαδικασία και αν το κλειδώσουμε, στο ξεκλείδωμα το ακουμπήσουμε το δάχτυλο, ξεκλειδώνει και η συσκευή. Το ίδιο φυσικά κάνει και στο App Store στο λογαριασμό μας, όταν αγοράζουμε εφαρμογές. Και ελπίζουμε μελλοντικά να δούμε και άλλες υλοποιήσεις των δακτυλικών αποτυπωμάτων στη συσκευή και σε άλλες υπηρεσίες. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό για τα οποία φημίζεται το iPhone γενικότερα είναι η ποιότητα φωτογραφίας. Δυστυχώς δεν είδαμε να ανεβαίνει στα 13 ή άνω megapixels, αλλά έχουμε μια πάρα πολύ γρήγορη κάμερα, όπως βλέπετε, στα 8 megapixels. Με δυνατότητα επιτέλους Burst Mode με το καινούργιο γραφικό περιβάλλον πλέον. Ενώ έχουμε τη δυνατότητα λήψης σε αργή κίνηση, όπως είπαμε, στα 720p, που δίνει το αποτέλεσμα αυτό εδώ. Έτσι λοιπόν, η κίνηση είναι πιο αργή, συγκεκριμένα 4 φορές πιο αργή, επιτρέποντάς μας να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Από άλλες επιλογές
Έχουμε απλό βίντεο, φωτογραφία, τετράγωνο για το Instagram και πανοραμική. Πέρα από αυτό υπάρχει και η επιλογή του HDR. Να τραβήξουμε και μερικές με αυτό. Ορίστε φωτογραφίες. Έχει αρκετά καλή ποιότητα φωτογραφιών. Θα θέλαμε όμως σίγουρα μεγαλύτερη ανάλυση για να μπορεί να ανταγωνιστεί τις υπόλοιπες ναυαρχίδες των εταιριών. Παρ' όλα αυτά η ποιότητα παραμένει αρκετά καλή. Τα megapixels άλλωστε δεν κάνουν τη φωτογραφία. Αλλά καλό είναι να έχουμε megapixels για να μπορούμε να παίξουμε με το zoom καλύτερα. Ένα smartphone αυτής της κατηγορίας πρέπει να έχει μια πάρα πολύ καλή οθόνη. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα στο βίντεο, έχουμε πολύ ζωντανά χρώματα, αρκετά βαθιά μαύρα και αρκετά καλή ποιότητα. Παρ' όλα αυτά, θεωρούμε ότι η Apple πρέπει να κάνει το βήμα μπροστά και να μεγαλώσει την οθόνη, ίσως αφαιρώντας τα μεγάλα bezels που έχει, για να αυξήσει την εικόνα και το μέγεθος της οθόνης, ώστε να έχουμε καλύτερη θέαση. Παρ' όλα αυτά, παραμένει μια πάρα πολύ καλή οθόνη. Όπως βλέπουμε και σε αυτό το δείγμα, που είναι πιο φωτεινό το βίντεο, η ποιότητα είναι αρκετά καλή, αλλά σίγουρα θα θέλαμε να δούμε μεγαλύτερη οθόνη στο iPhone, στο επόμενο iPhone, καθώς πλέον οι 4 ίντσες είναι αρκετά μικρές. Θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν χώρο από τα bezels, τα οποία είναι μεγάλα. Από εκεί και πέρα η ποιότητα είναι πάρα πολύ καλή, ενώ οι γωνίες θέασης είναι πολύ μεγάλες, οπότε δεν θα έχετε θέμα να δείτε βίντεο από οποιαδήποτε γωνία. Παρ' όλα αυτά το βίντεο παραμένει λιγότερο απολαυστικό από ό,τι σε σχέση με τον ανταγωνισμό που έχει πολύ μεγαλύτερες οθόνες. Στο θέμα του ήχου, η Apple παραμένει αρκετά δυνατή, με πολύ δυνατά ηχεία, αρκετά καθαρό ήχο, ενώ η ποιότητα παραμένει εξαιρετική, χωρίς τριξίματα και χωρίς παραμόρφωση. Φυσικά με τα ακουστικά, η ποιότητα ήχου δεν το ξέρετε. Στο θέμα των παιχνιδιών, έχουμε μια πάρα πολύ δυνατή συσκευή, άλλωστε η κάρτα γραφικών της PowerVR 6ης γενιάς φυσικά είναι πάρα πολύ δυνατή, μια από τις πιο δυνατές αυτή τη στιγμή στην αγορά. Οπότε το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό, χωρίς κολλήματα, χωρίς lag, με πολύ smooth κίνηση, έτσι ομαλή η κίνηση στο παιχνίδι και όπως αναμενόμενο δεν προβλήματα ή κολλήματα. Αποδίδει μια χαρά ακόμα και σε πολύ σύνθετα γραφικά και ανοιχτά περιβάλλοντα όπως αυτό που παίζουμε αυτή τη στιγμή. Στα πιο απλά παιχνίδια όμως δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα που τα έβγαλε πέρα στα δύσκολα, οπότε θα μπορέσετε από το App Store να παίξετε τα εκατοντάδες χιλιάδες παιχνιδάκια που υπάρχουν για να περάσει η ώρα μας απροβλημάτιστα, χωρίς κολλήματα και χωρίς προβλήματα. Τέλος, μια καλή συσκευή πρέπει να πηγαίνει καλά και στο browsing, οπότε να δούμε πώς θα πάει το iPhone στο θέμα της πλοήγης στο διαδίκτυο. Να ανοίξουμε το δικό μας το site στη full έκδοση. Δεν είναι και το πιο βαρύ site, αλλά ούτε ιδιαίτερα ελαφρύ. Όπως ήταν φυσικό ρολάρι, μια χαρά. Το κακό είναι ότι με την μπάρα διευθύνσεων και τα πλήκτρα κάτω μικραίνει ακόμα περισσότερο ήδη υπάρχουσα οθόνη που είναι μικρή στις 4 ίντσες, πράγμα το οποίο μας ενόχλησε και δεν μας βόλεψε στο browsing. Όπως και να έχει, πάμε να δούμε το Verge στην full έκδοση του, όπως είναι λογικό καθώς είναι από πιο βαριά sites. Η σελίδα ανοίγει γρήγορα και όπως ήταν αναμενόμενο, ρολάρει πάρα πολύ καλά, χωρίς κολλήματα. Αυτά είναι αποτελέσματα της μικρής οθόνης που λέγαμε πριν. Αλλά η πλοήγηση είναι πάρα πολύ καλή. Οπότε δεν θα έχετε lag και καθυστερήσεις στο browsing. Αυτά λοιπόν από το iPhone 5S. Πάμε σιγά σιγά να κάνουμε τον επίλογο.
Είδαμε το iPhone 5S και βγάλαμε τα συμπεράσματά μας. Η συσκευή είναι αρκετά δυνατή, αν και παρόλα αυτά ο επεξεργαστής των 64 bit προς το παρόν δεν χρησιμεύει κάπου. Η οθόνη είναι μικρή κατά τη γνώμη μας, πρέπει να ανέβει ένα σκαλί η Apple για να φτάσει στον ανταγωνισμό, αλλά παρόλα αυτά παρέχει πάρα πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, πολύ καλό ήχο και αρκετά γρήγορες επιδόσεις και καλές επιδόσεις. Αυτά λοιπόν από το iPhone 5S, μέχρι το επόμενο review, τα λέμε!